Έντονα θορυβημένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα στη Μαγνησία μετά το πρωτοφανές περιστατικό στο πρώτο γυμνάσιο του Βόλου, όπου τρεις μαθητές από άλλα σχολεία γρονθοκόπησαν άλλο μαθητή του πρώτου γυμνασίου, ενώ από τη μανία τους δεν γλίτωσε ούτε ο καθηγητής που προσπάθησε να τους χωρίσει. Το συμβάν έγινε σε αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων ευρώτητων μαθητών. Τρία άτομα στην αρχή μπήκαν μέσα στο χώρο του πρώτου γυμνασίου, ο οποίος χώρος υποχρεωτικά είναι ανοιχτός αυτόν τον καιρό, δεδομένου ότι γίνονται εργασίες επισκευών. Κατευθύνθηκαν προς μια τάξη του γυμνασίου, ανοίγουν την πόρτα, με θράσος ρωτάνε για το όνομα ενός μαθητή, σηκώνεται το μαθητής, το χτυπάνε, τρέχει αμέσως ο διδάσκο καθηγητής για να προφυλάξει το μαθητή, και χτυπάνε και τον διδάσκοντα καθηγητή. Στη συνέχεια τρέψαν σε φυγή. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι σχολικές επιτροπές των γυμνασίων όπου φοιτούν οι μαθητές που επιτέθηκαν στο μαθητή του πρώτου γυμνασίου. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε σε αυτή τη συμπλοκή. Πρόκειται περί ενός παραπτώματος ιδιαίτερα σοβαρού, τόσο σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά όσο περισσότερο με την ουσία. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε μαθητές δικοί μας να πηγαίνουν σε άλλα σχολεία, να απειλούν και να χτυπάνε πολύ περισσότερο μαθητές και διδάσκοντες. Κάνω έκκληση τόσο προς τους μαθητές, γενικά προς την όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία του Βόλου, να προφυλάξουμε αυτήν την μπρίκα μας, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το ότι μέχρι τη στιγμή δεν είχαμε ενδοσχολική βία. Ένας από τους μαθητές που επιτέθηκαν στον μαθητή του πρώτου γυμνασίου και στον καθηγητή του φοιτούσε στο πρώτο γυμνάσιο, ωστόσο άλλαξε σχολικό περιβάλλον και εγγράφηκε πρώτα στο 8ο γυμνάσιο και μετά στο 2ο γυμνάσιο Βόλου.